Υπογράφηκε η σύμβαση ύψους περί των 15.000 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, προκειμένου να λειτουργήσουν και πάλι οι τρεις σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Περίπου τα 13.000 ευρώ αφορούν την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα φαίνεται πως θα δαπανηθούν για την επιτόπια συντήρηση και επισκευή των τριών σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρήπανσης, τις πάγιες εργασίες συντήρησής τους, καθώς και τις εργασίες επισκευής βλαβών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους στη διάρκεια του έτους. Οι διεργασίες και οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται προκειμένου να συναυθεί μια δημόσια σύμβαση με κάποια εταιρεία η οποία θα συντηρήσει τους σταθμούς είναι πολύμηνη και συνήθως διαρκεί ένα εξάμηνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν εδώ και πολύ καιρό αυτή την προσπάθεια σαν Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο να υπογραφεί η σύμβαση και να τακτοποιηθούν αυτά τα ανταλλακτικά που χρειάζονται έτσι ώστε αυτοί οι παλιοί σταθμοί που έχουμε κληρονομήσει από τον καιρό της Νομαρχίας Καβάλας να μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία και να συμβάλλουν στην καταγραφή κάποιων περιβαλλοντικών στοιχείων. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες προβλέπεται στη σύμβαση ότι έχει χρονικό περιθώριο 3 μηνών από την υπογραφή της για την εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια τα μηχανήματα να επαναλειτουργήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είχα πει και στη Λαϊκή Συνέλευση της Καρβάλας, όπου ήδη αυτή η προσπάθεια βρισκόταν σε εξέλιξη και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από επερώτηση την οποία έκανε η αντιπολίτευση. Θέλω όμως να σας πω ότι ασχέτως με το ότι κάποια θέματα μερικές φορές βρίσκονται στην αιχμή του ενδιαφέροντος και της δημοσιότητας και κάποια στιγμή υποχωρούν, εμείς σαν Περιφέρεια και σαν Περιφερειακή Ενότητα έχουμε την υποχρέωση να έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας όλο τον καιρό και να υλοποιούμε έμπρακτα τις προσπάθειές μας ακόμη και όταν δεν είμαστε στην αιχμή του ενδιαφέροντος σε ένα συγκεκριμένο θέμα.